Οι δημόσιοι υπάλληλοι μηχανικοί ενώνουν τη φωνή τους και αυτοί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους επιστήμονες για τα ζητήματα του ασφαλιστικού και των συντάξεων, τα οποία είναι φλέγοντα. Διεκδικούμε να καταργηθούν επιτέλους στις συντάξεις της συντάξεων. 5 χρόνια είναι αρκετά. Άμεση καταβολή των χιλιάδων συντάξεων υποεκκρεμότητα των μηχανικών και ειδικά της προσάψης της σύνταξης που δεν έχει καταβληθεί σε κανένα συνταξιούχο εδώ και 5 χρόνια μετά τον νόμο Κατρούγκα. Άμεση διόρθωση των χιλιάδων σφαλμάτων στις εισφορές των μισθωτών μηχανικών που συνεχίζουν και εκδίδονται από τον ΙΕΦΚΑ. Πρόσληψη με μόνιμες σχέσεις εργασίας όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στα ασφαλιστικά ταμεία και ειδικά στη διεύθυνση συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και στη διεύθυνση συντάξεων του πρώην Τσιμέντε, όχι στην ανάθεση της έκδοσης συντάξεων σε ιδιώτες. Να επανέλθουν σε ισχύ όλες οι αναγκαλούμενες εγγύηση και να μην χαθεί κανένας ασφαλιστικός χρόνος για τους ασφαλισμένους με παράλληλη ασφάλιση. Αύξηση της πενιχτής προσωρινής σύνταξης, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων μέχρι την έκδοση της οριστικής του σύνταξης. Δημόσιο και κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, όχι στην ιδιωτικοποίηση και στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα που έρχεται στα σκαριά. Κατάργηση όλων των αδιασφαλιστικών νόμων και κυκλίων. Συμμετέχουμε μαζί με τις πρωτοβουλίες αυτοαπασχολούμενων μισθωτών, δικηγόρων και μηχανικών στη συγκέντρωση σήμερα στο Υπουργείο και απαιτούμε μέσα από τον αγώνα μας να δοθούν λύσεις σε όλα τα φλέγοντα προβλήματα των μηχανικών και των άλλων επιστημόνων.